χτυπημένο ψηλά, πολύ κοντά στο τέρμα, έφτασε η ΑΕΚ Εύρου. Και εδώ, με το σούτ αυτό του Παδόπουλου, και επικίνδυνα τώρα η ΑΕΚ βγαίνει στην επίθεση. Μπήκε το γκολ, υψωμένη όμως η σημαία του Σταφυλά. Από αυτό το, από αυτήν την εκτέλεση φάουλ, και εδώ βλέπουμε να το γκολ. Φοβερή επέμβαση του Μπόγλου από αυτή την κεφαλιά που πήρε ο Καραλίδης. Φαινόταν από εδώ ένα σίγουρο γκολ, όμως ο Πορτιέρο πετάχτηκε με την δεξιά του παλάμη. Απεσόβησε τον κίνδυνο 0-0 με τον Νότι η αντεπίθεση. Δεν συμμετέχει ο Αγγελακάκης στον offside, όμως όχι ο Καλιμιός που βγαίνει από την αριστερή πλευρά. Πολύ καλή επέμβαση του πορτιέρου του Δογάνη. Φύνει με τον Τρανόπουλο. Τρανόπουλος επιμένει. Τρανόπουλος. Πολύ καλό γκολ. Πολύ καλό γκολ από τον Γκιαουρίδη. Εδώ άραψαν και τα βεγγαλικά από τους φίλους της ΑΕΚ Εύρου. Πάρα πολύ καλό γκολ. Αυτό το αριστερό που επιχείρησε και πραγματοποίησε ο Γκιαουρίδης στο 45, το 0-1. Να, το δεύτερο ημίχρονο με δύο αλλαγές η ομάδα της Μαΐστρου. Βγήκε ο Καραλίδης και στη θέση του μπήκε ο Νότης και βγήκε και ο Φωτεινός με το νούμερο 11 και στη θέση του μπήκε ο Μούκα με το νούμερο 16. Ενώ η ΑΕΚ Εύρου συνεχίζει με την ίδια σύνθεση που κατέβηκε και στο πρώτο ημίχρονο με τον Μπόγλο, Αρμάντο, Τερζή, Καραγιάννη, Γκιαουρίδη, Αλμετίδη, Τρανόπουλο, Σεργέ Αγγελακάκης, Νότης, Κυριάκος, Καλιμιός και Πεκιαρίδης είναι αυτοί που συνεχίζουν με την ομάδα της ΑΕΚ να είναι μπροστά στο σκορ μετά από αυτό το υπέροχο τέρμα του Γκιαουρίδη. Θέλει να βρει τον Νότη. Εντυπωσιακό το σουτ του Νότι, έβγαλε ο Μπόγλου, επιμένει η Μαΐστρος, πολύ καλή ευκαιρία. Λαΐνας. Βγήκε μπάλα στα πόδια του Χατζη Κωνσταντινίδη. Και τρέχει ο Μούκα. Και αποβάλλεται ο προπονητής από τον Σιβούδη. Δοκάρι μπάλα και στην επαναφορά ο Καλιμιός έχασε μοναδική ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματα. Γελακάκης, Τρανόπουλος και τον Καλιμιό, μόνος του ο Καλιμιός, πολύ κοντά στο 0-2 η μπάλα. Ελάχιστα από το δεξί δοκάρι. Εδώ έχουμε μια τριπλέτα μπροστά με τον Καλιμιό, με τον Τρανόπουλο και τον Αγγελακάκη, που όταν θα βρουν καινούς χώρους θα γίνουν πολύ επικίνδυνοι. Με Γεωρίδης. Βρήκε τον Τρανόπουλο μόνος του, ξεμαρκάρισε ο Τρανόπουλος από τη δεξιά πλευρά. Πολύ κοντά στο 0-2 και ο Καλιμιός βάζει τους πάντες μέσα στο γήπεδο. Φαινόταν αυτό που λέγαμε πιο μπροστά, ότι η τριπλέτα αυτή είναι θέμα χρόνου να πραγματοποιήσει και ένα άλλο τέρμα. Είναι φωτιά στις αντιπιθέσεις. Τρανόπουλος επιμένει. Και εδώ πολύ κοντά στο 0-3 πέναλτι. Στο 90.
Αγγελακάκης. Στη σωστή πλευρά έπεσε ο Δογάνης, όμως έφυγε μπαλά από τα χέρια του, κατέληξε στην δεξιά του γωνία. 0-3. Και εδώ έχουμε την ολοκλήρωση του παιχνιδιού με την ΑΕΚ Εύρου να παίρνει το πολυπόθητο τρίποντο. 0-3 από το Θρακιώτης TV. Σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ.